Τα στόματα στην Κρήτη ανοίγουν για τον 62χρονο και τη σύζυγό του που συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι εξαπατούσαν πολίτες δίνοντάς τους θαυματουργές θεραπείες. Χορηγούσαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακόμα και αυτοσχέδια σκευάσματα σε βαριά αρρώστους. Τα θύματα ξεπερνούν τα 200, ενώ 6 από αυτά έχουν ήδη υποβάλει μηνύσεις. Εγώ είχα πρόβλημα στη μέση και στα πόδια. Δεν μπορούσα να περπατήσω καλά και πόναγα στη μέση πολύ μέχρι που ξάπλωνα στο κρεβάτι. Έκατα σε μια καρέκλα και έκανα βιοσυντονισμό με το μηχάνημα. Τι μηχάνημα ήταν αυτό? Με συχνότητες δουλεύουν αυτά. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και καρκινοπαθείς, τους οποίους το ζευγάρι έτασε αποτελεσματικές θεραπείες με βότανα, βιοσυντονισμό, μουσική και ήχους. Δεν μετανιώνω, δεν δέχομαι κάτι άλλο να πω, είμαι αυτός, απλά ο συνήγορος. Αρχικά οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν αφού δεν είχαν το πραγματικό του όνομα. Ο 62χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του σε καφέ και εστιατόρια. Του συστηνόταν ως εναλλακτικός γιατρός και τους αποκάλυπτε μόνο το μικρό του όνομα. Γνωρίζω ότι σε κάποια κοπέλα που ήταν 20 με 25 της είχε συστήσει άλλες θεραπείες. Αστυνομικοί ερευνούν εάν το ζευγάρι είχε και συνεργούς, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε αρχεία ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες. Δεν συνταγογραφούσε φάρμακα, διότι η ολιστική δεν πιστεύει στη χορήγηση χημικών φαρμάκων, ενδεχομένως πιστεύει στην ομοιοπαθητική, εφαρμόζει μεθόδους ομοιοπαθητικής, δελωνισμού, χρησιμοποιεί άλλα σκευάσματα από φυσικά προϊόντα και βότανα. Η νέα περίπτωση μαϊμού γιατρού, σύμφωνα με τις κατηγορίες, έχει συγκλονίσει το Δήμο Κισάμου, όπου διατηρούσε το ιατρείο του. Ότι μπορεί να σου κάνει ένα μασάζ ή έχει κάποια μέθοδο να σε βοηθήσει αν έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιον πόνο ή κάποια αρρώστια. Αλλά όχι σαν γιατρός. Ο 62χρονος κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και για παράνομη οπλοκατοχή. Γιώτα. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα. Πολλές οι αποκαλύψεις, Τατιάνα, για τη δράση των δύο αυτών ανθρώπων. Θα ήθελα λίγο να μου πεις τι ακριβώς, αν γνωρίζουμε πληροφορίες από τις καταθέσεις ανθρώπων που επισκέφτηκαν τον φερόμενο ως γιατρό ή τον άνθρωπο ο οποίος καταγγέλλεται, κατηγορείται από την αστυνομία ως ψευτογιατρός. Έχουν καταθέσει αρκετοί, Τατιάνα. Καταρχάς να σου πω ότι όλα ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου, οπότε και οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο διαμέρισμα όπου εμφανιζόταν ως ιατρείο. Περίπου 210 άτομα. 210 άτομα στην Κρήτη. Όλα στην Κρήτη. Υποθέσεις στην Κρήτη, γιατί είχε και αλλού δράση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως η δράση του, Τατιάνα, εστιαζόταν στην Κρήτη. Βρήκαν 7 ντοσιέ με 210 φακέλους. Μπορούμε να δούμε πληροφορίες από κάποιες από τις μαρτυρίες οι οποίες κάποιοι άνθρωποι πήγαν και έδωσαν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Θα ήθελα λίγο να δούμε τι ισχυρίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εμάς δεν μας έδωσε κάποια φάρμακα, δεν μας είπε ότι είναι γιατρός, μας έδωσε βιταμίνες, μας είπε ότι είναι εναλλακτικός. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν καταθέσει έγκληση και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Ακριβώς, ανησύχησαν πολύ, Τατιάνα. Πάμε να ακούσουμε να μας πεις, Γιώτα, μία από τις μαρτυρίες. Πρόκειται λοιπόν για έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές και ο οποίος, Τατιάνα, ανησύχησε γιατί η μητέρα του και η αδερφή του, που αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα υγείας, πήγαιναν σε κάποιους γιατρούς στα Χανιά. Ξαφνικά λοιπόν σταμάτησαν να επισκέπτονται τους συνήθεις γιατρούς τους και άρχισαν να πηγαίνουν στον γιατρό, στον άνθρωπο αυτόν που εμφανιζόταν ως γιατρός. Μάλιστα, όπως θα δούμε, όπως θα τον ακούσουμε να λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, σταμάτησαν να παίρνουν τα φάρμακά τους, την αγωγή δηλαδή που τους είχε χορηγήσει ο γιατρός τους στα Χανιά, και έπαιρναν κάποια σκευάσματα για τα οποία πλήρωναν πολλά. Είχε ζητήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος από την αδελφή του ανθρώπου που θα ακούσουμε 500 € για μία θεραπεία. Πάμε να δούμε αυτή τη μαρτυρία και αμέσως μετά θα ακούσετε τον ίδιο τον κατηγορούμενο να μιλάει στην εκπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας φέρεται να υποστήριξε. Η μητέρα μου, ηλικίας 53 ετών, και η αδελφή μου, ηλικίας 35 ετών, έχουν διάφορα προβλήματα υγείας, για την αντιμετώπιση των οποίων επισκέπτονταν τους γιατρούς στα Χανιά, που τις παρακολουθούσαν, έκαναν τις εξετάσεις τους και λάμβαναν τις κατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές. Τον τελευταίο καιρό όμως σταμάτησαν να επισκέπτονται τους συνήθεις γιατρούς τους και είπαν σε μένα και τον πατέρα μου ότι έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν σε ένα καινούριο γιατρό στην Κίσαμο, ο οποίος ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται όχι σε φάρμακα, αλλά σε διάφορα σκευάσματα που τις βάζει να τα παραγγείλουν από συγκεκριμένες εταιρείες. Μάλιστα, τους ζήτησαν να σταματήσουν τη λήψη οποιοδήποτε φαρμάκου που έπαιρναν και να χρησιμοποιούν μόνο τα σκευάσματα που τους υποδεικνύει. Για το αντίτιμο που κατέβαλαν, φέρεται να είπε: για την κάθε επίσκεψη κατέβαλαν αντίτιμο, αλλά απόδειξη δεν πήραν ποτέ. Άκουγαν πιστά τις οδηγίες του, αφού τις είχε πείσει ότι πρόκειται για μεγάλο επιστήμονα. Στην αδελφή μου, είπε το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει για το πρόγραμμα θεραπείας της είναι 500 ευρώ, μόνο για τις ιατρικές επισκέψεις. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έχουν δώσει μέχρι σήμερα. Στις 7 Δεκεμβρίου που πήγαν και οι δύο μαζί, η κάθε μία πλήρωσε 50 ευρώ και χωρίς να λάβουν απόδειξη. Η μητέρα μου και η αδελφή μου μου είπαν ότι ο γιατρός αυτός είχε ένα περίεργο μηχάνημα με φωτάκια και κάτι σύνεργα. Κατά την εξέτασή τους έβαζε κάτι σίδερα στο λαιμό και την κοιλιά. Τους είπε ότι θεραπεύει όλες τις σοβαρές ασθένειες όπως τον καρκίνο. Επίσης, τους είπε ότι μένει λίγο καιρό σε κάθε μέρος για να βοηθάει όσο το δυνατόν πιο πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Στο γραφείο του έχει συνεργάτη, μια γυναίκα, πιθανόν αλλοδαπή. Όλα αυτά έχουν κάνει εμένα και τον πατέρα μου να ανησυχούμε και να αμφισβητούμε αν αυτός ο άνδρας είναι πράγματι γιατρός ή κομπογιαννίτης, εάν λειτουργεί νόμιμα στον χώρο που νοικιάζει και αν εκμεταλλεύεται οικονομικά τους ασθενείς, με κίνδυνο την υγεία τους. Να πούμε ότι η συσκευή η οποία φέρεται να έχει βρεθεί είναι αυτή που βλέπετε πίσω, μέσα σε αυτό το διαμέρισμα που νίκιαζε ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν είχε κάποια ταμπέλα ως ιατρείο. Είναι αυτή εδώ η συσκευή που βλέπετε πίσω η οποία έχει βρεθεί. Μία από τις συσκευές, Τατιάνα, γιατί βρέθηκαν συσκευές εκπομπής υπερήχων, συχνοτήτων, φωτονίων, ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Είχε λοιπόν συσκευές. Είναι ο κύριος Μουλέζας κοντά μας, ο δικηγόρος του, καθώς σε λίγο περνάει από το αυτόφορο ο κατηγορούμενος, περνάει τη διαδικασία του αυτοφόρου. Κύριε Μουλέζα, μας ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Στεφανίδου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή τηλεοπτική σεζόν με πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νουλέσα. Πείτε μας τώρα για τον εντολέα σας. Ο άνθρωπος, υπάρχουν κάποιες... Κυρία Στεφανίδου, μπορώ να ρωτήσω προκαταρτικά πριν μου υποβάλλετε την ερώτηση ποιοι είναι στο πάνελ, δηλαδή ποιοι είναι οι συνομιλητές? Είναι μόνο η κυρία Γιώτα Κυπουρού και εγώ. Δεν έχετε κάποιον άλλο συνομιλητή. Εμείς μόλις παρουσιάσαμε. Χαίρομαι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, υπάρχουν κάποιες καταθέσεις οι οποίες εκεί κατοίκων της περιοχής. Κάποιοι λένε ότι ο άνθρωπος αυτός μας ανησύχησε, πήγαινε η μάνα μου, πήγαινε η αδερφή μου, οι γυναίκες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τους έκοψε τα φάρμακα, τους έλεγε ότι κάνει καλά και τον καρκίνο και διάφορα άλλα. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες καταθέσεις κατοίκων που λένε ότι ο άνθρωπος δεν μας είπε ότι είναι γιατρός, μας είπε ότι είναι εναλλακτικός, βιταμίνες και βότανα μας έδινε, δεν έκανε κάτι κακό. Εσείς τι έχετε να πείτε, τι πρόκειται να, τι αναμένετε να ισχυριστεί ο εντολέας σας? Κυρία Στεφανίδου, ακούστε, επειδή έχω πίεση χρόνου και στις 12 θα εμφανιστούμε κατόπιν αναβολής από χθες ενώπιον του αυτόφρου τριμελούς πλημελιωδικίου, καταρχήν να σας υπενθυμίσω και να διευκρινίσω ότι κατηγορούμαστε για αντιποίηση αρχής, δηλαδή ιατρικού λειτουργήματος, και για την κατοχή ενός σπρέι πιπεριού που κατήχε η σύζυγος και η συγκατηγορούμενη, 59 ετών Ελβετίδα υπήκος. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κατηγορούμενο, ο υπερασπιστικός ισχυρισμός μας είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κατηγορία αυτή και πιο συγκεκριμένα ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι είναι ιατρός παθολόγος. Αντιθέτως, ο κατηγορούμενος εφαρμόζει με βάση τις σπουδές που έχει στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες τίτλοι σπουδών που θα προσκομιστούν μετεφρασμένοι και προφανώς χρειαστεί για κρίσονες αποδείξεις να αναβληθεί η εκδίκαση της υποθέσεως. Ναι, γιατί θα πρέπει να ερευνηθούν αυτοί οι τίτλοι σπουδαίου. Ακούστε λίγο, ο κατηγορούμενος είχε ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού και ορισμένα σκευάσματα που προορίζονταν για δική του αποκλειστική χρήση, γιατί έχει μία χρόνια πάθηση. Να διευκρινίσω ότι η σύζυγος, τη μοναδική σχέση που έχει με την υπόθεση είναι ότι είναι η νόμιμη σύζυγός του, ζουνε πάνω από 30 χρόνια μαζί, υπήρξε επί 20 χρόνια νοσηλεύτρια προϊστάμενη ορόφου εντατικής θεραπείας σε δημόσια νοσοκομεία της Ελβετίας, έχοντας 5 ετών σπουδές και ειδίκευση στον Ερυθρό Σταυρό της Ελβετίας. Δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη και ενεργό συμμετοχή στα κατηγορούμενα δικήματα. Να συμπληρώσω ότι ο κύριος εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων... Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν πήγε εκεί η αστυνομία, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, και πήγε εκεί στο διαμέρισμα που νίκησε ο εντολέας σας. Κυρία Στεφανίδου, να μην επισέλθουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θέλω να κάνω μόνο αυτή την ερώτηση. Και το ρώτησαν τι κάνετε εδώ. Τους απάντησε ότι εγώ ήρθα για διακοπές, εδώ κάνω την καραντίνα μου. Και είμαι εδώ, έχω νοικιάσει αυτό το σπίτι. Ακριβώς. Γιατί έκανα διακοπές και με βρήκε εδώ η καραντίνα. Απ' την άλλη όμως... Και είναι και οι δύο άνεργοι. Απ' την άλλη, υπάρχουν τόσες καταθέσεις και κάποιες εγκλήσεις ανθρώπων, μηνύσεις στην ουσία, οι οποίοι τι λένε, ότι εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα και το πληρώναμε για να μας κάνει καλά. Κυρία Στεφανίδου, πρέπει λίγο να επισπεύσουμε. Ακούστε, ο κατηγορούμενος έχει επισκεφτεί και άλλες φορές την περιοχή Κισάμου, εδώ Χανίων και στο Καστελί. Έχει πάρα πολλούς φίλους, χέρι εκτιμήσεως και ως άνθρωπος και ως εκείνος που εφαρμόζει εναλλακτικές μορφές θεραπείας που δεν απαγορεύονται, και άλλωστε από το 2016 με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Ξάνθου, δηλαδή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκδοθεί απόφαση υπουργική, την οποία έχω μάλιστα μπροστά μου και την επικαλούμε. Την έψαξα την απόφαση. Αναγνωρίζεται. Έχετε δίκιο. Αυτά τα μηχανήματα τα οποία στην ουσία η επιστήμη λέει ότι δεν κάνει τίποτα, αυτό λέει η υπουργική απόφαση. Ότι υπάρχει αυτή η θεραπεία που η επιστήμη δεν τη δέχεται. Ναι, απλά δεν διακόπτουν την θεραπεία που παίρνουν από τους γιατρούς παρακολουθούν. Δεν αφήνεται να μιλήσω. Υπάρχει, έχει βγει επί ΣΥΡΙΖΑ απόφαση για αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, την οποία διάβασα, δεν θυμάμαι και τώρα πώς λέγεται το μηχάνημα αυτό. Ναι, ολιστική κβαντική τέχνη, νομίζω αυτό που εφάρμοζε ο ίδιος το συγκεκριμένο, το οποίο λέει η επιστήμη δεν το δέχεται και δεν δέχεται ότι βοηθάει σε κάτι, και ότι αυτά όλα είναι ψευτοιατρικοί και ψευτοεπιστήμες, αλλά έχουν δώσει άδεια για αυτό το μηχάνημα. Αυτό που λέει ο κ. Τουλέζας, το ψάξαμε και εμείς, ισχύει. Κυρία Στεφανίδου. Ναι. Κυρία Στεφανίδου, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Κυρία Στεφανίδου, ακούστε. Θέλω να σας δείσω μία χάρη. Δεν έχω χρόνο επαρκή για να περιμένω να ακούσω μια τόση μακροσκελή ανάλυση και ερώτηση. Το μόνο που έχω να σας πω και είναι θεμελιώδες. Αυτό το μηχάνημα που αγοράστηκε από το εξωτερικό και είναι πιστοποιημένο συχνοτήτων, το κατέχει νόμιμα, και σας επαναλαμβάνω ότι η εναλλακτική αυτή μορφή προσέγγισης, η ολιστική, του σώματος και της υγείας που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ενιαίο σύνολο, και όχι με τον κατακαιρματισμό της κλασικής συμβατικής ιατρικής, αυτό αποτελεί την ενασχόληση του κατηγορούμενου, ο οποίος διαβάζει, είναι καταρτισμένος, πάρα πολύ μορφωμένος. Πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Νουλέζα, πρέπει να περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχω άλλο χρόνο, με πιέζουν. Θα επανέλθω και θα ακούσουμε και τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Πάμε ξανά στο Control, καθώς εκεί είναι η Πόπη Παπαδοπούλου. Έχει να μας πει δύο ακόμη μαρτυρίες, δύο γυναίκες με τις οποίες μίλησε σήμερα το πρωί. Πόπη. Πριν από λίγη ώρα, Τατιάνα, μιλήσαμε με δύο γυναίκες οι οποίες επισκέφτηκαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος προσποιούνταν τον γιατρό. Μάλιστα, σε μία από τις δύο γυναίκες συστήθηκε ως ολιστικός γιατρός. Της έδωσε κάποιες βιταμίνες, ενώ στην άλλη κυρία, στη δεύτερη κυρία, η οποία τον επισκέφτηκε σε αυτό το μικρό χώρο, τον οποίο τον είχε διαμορφώσει να μοιάζει σαν ιατρείο. Και μάλιστα άρχισε, εκείνη του περιέγραψε κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε, είχε κάνει κάποιες εξετάσεις, είχε εμφανίσει υψηλή χολυστερίνη, και εκείνος μετά από κάποια εξέταση που της έκανε υποστήριξε ότι είχε εμφανίσει προβλήματα σχεδόν σε όλα της τα ζωτικά όργανα. Να την ακούσουμε τη γυναίκα αυτή με την οποία μίλησες, να δούμε τι μας είπε. Επισκέφθηκα 2 φορές τον άνθρωπο αυτόν. Είχα κάνει εξετάσεις και βρέθηκε ότι είχα υψηλή χολυστερίνη. Πήγα 2 φορές και μου έλεγε ότι έχω προβλήματα παντού, σχεδόν σε όλα τα ζωτικά μου όργανα. Μου έλεγε ότι έχω πρόβλημα στο ύπαρ, ουροδόχο κίστη, νεφρούς και σε άλλα όργανα. Της είπε ότι είχε πρόβλημα σε όλα της τα όργανα. Είχε κάνει βεβαίως η γυναίκα τις εξετάσεις της. Και έχουμε άλλη μία μαρτυρία, αν δεν απατώμε. Μπορούμε να ακούσουμε και τη δεύτερη μαρτυρία ή όχι, να μου πούνε οι συνάδελφοι από το κοντρόλ. Υπάρχει η μαρτυρία, η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα επισκέφτηκε τον συγκεκριμένο άνθρωπο στο χώρο που τον είχε διαμορφώσει σαν ιατρείο. Και εκεί η πρώτη, ας το πούμε, διάγνωση που της έκανε είναι ότι δεν αντιμετωπίζεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία σου και της έδωσε κάποιες βιταμίνες. Για πάμε να την ακούσουμε και αυτή. Εμένα μου σύστησε τον άνθρωπο αυτό μία φίλη μου. Μου είπε ότι τα βρίσκει όλα και από περιέργεια πήγα. Σας έλεγε ότι είναι γιατρός? Ολιστικός γιατρός. Το σπίτι του ήταν μικρό, σαν γκασονιέρα. Ο άνθρωπος αυτός εμένα μου έδωσε βιταμίνες τύπου C. Λοιπόν, να πούμε, να διευκρινίσουμε έτσι, ότι οι καταθέσεις είναι πολλές. Επισκέφθηκε πολλοί κόσμοι στον γιατρό. Οι εγκλήσεις, δηλαδή οι άνθρωποι που στράφηκαν εναντίον του, είναι μέχρι αυτή την ώρα μόνο 6. 8 έχουν καταθέσει στις αρχές και 6 έχουν υποβάλει έγκληση. Βεβαίως. Έχουμε τον κύριο Νουλέζα, συγγνώμη. Ναι. Κύριε Νουλέζα, να σας δώσω το λόγο 2 λεπτά γιατί μπαίνετε μέσα. Γιατί μπαίνετε μέσα για την εκδίκαση του αυτοφόρου. Ναι. Ναι, κύριε Νουλέζα. Ακούστε λιγάκι, θεμελιώδες, να μπορέσω να μιλήσω, γιατί εκπροσωπώ 2 ανθρώπους που διασύρονται, διαπομπεύονται και έχουν καταδικαστεί στα μάτια της κοινής γνώμης ως ένοχοι αδικημάτων, χωρίς ακόμη να έχουν λογοδοτήσει στους φυσικούς δικαστές. Ακούστε, σας επαναλαμβάνω. Καμία φορά σε κανέναν απολύτως άνθρωπο, ειδικά εδώ στη φιλόξενη Κρήτη, δεν εμφανίστηκε με την ιδιότητα του γιατρού παθολόγου ο 62χρονος Έλληνας υπήκοος που υπερασπίζουμε μαζί με την Ελβετίδα σύζυγό του. Το μοναδικό που έκανε είναι να έχει αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού που είναι επιστοποιημένο με βάση τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δυσκερές να έχω μεταφρασμένα και επικυρωμένα τα διπλώματα που έχει. Είναι ένας άνθρωπος που κατάγεται από εύπορη οικογένεια γιατρών. Είχε μεταβιβάσει ένα κίνητο και είχε μεγάλη οικονομική άνεση. Σπατάλησε, δαπάνησε πολλά χρήματα προκειμένου να μπορέσει να πληροφορηθεί περισσότερα για αυτές τις εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Θα σας πω κάτι που ακούγεται λίγο σκληρό. Στην Ελλάδα οποιοσδήποτε δεν είναι γιατρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θίγονται τα στενά οικονομικά συμφέροντα και θλίβομαι για το γεγονός ότι η κυρία Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, την οποία σέβομαι απεριόριστα από κάθε άλλη πλευρά, βγήκε και κατακεράβνωσε τον κατηγορούμενο χωρίς να γνωρίζει ούτε το περιεχόμενο της δικογραφίας και πριν δικαστεί. Συστηνόταν ως Dr. Science ο εντολέας σας? Όχι. Έχει πτυχίο μάστερ. Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι εμφανιζόταν ως Dr. Science. Κυρία Στεφανίδου, ακούστε. Ο κατηγορούμενος έχει... Και όπως επίσης, κύριε Νουλέζα, η αμοιβή του κάθε φορά ήταν 50 ευρώ, χωρίς να κόβει απόδειξη. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εντάξει, είχε κάποιες γνώσεις ολιστικής θεραπείας, ασχολείται με εναλλακτικές θεραπείες. Δεν θα έπρεπε να κόβει κάποια απόδειξη, να παίρνουν κάποιο αντίτιμο? Όσες αποδείξεις κόβουν οι γιατροί, άλλες τόσες θα έπρεπε να κόβει εκείνος. Ακούστε λίγο. Κύριε Νουλέζα, πρέπει να ολοκληρώσουμε.